Σας και πάλι. Ναι, καλημέρα κύριε Νατσούλη. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση και όχι από Βασιλιάδα και πάνω, γιατί παίρνετε την απόφαση να κλείσει από Διασταύρωση Λιθιάς? Γιατί εκεί πέρα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, κύριε Νατσούλη. Υπάρχει μια εισήγηση από την τροχιά Καστοριάς, από τον διοικητή, και πήραμε αυτή την απόφαση σε συνέργεια με τους... Άρα λοιπόν ήταν εισήγηση της τροχιάς να κλείσει από Διασταύρωση Λιθιάς, ναι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο το δρόμο. Ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή επιχειρούν συνεργεία εκεί στην περιοχή της Πέψιλο Καστοριάς. Υπάρχει συνδρομή του Δήμου Καστοριάς. Έχω μιλήσει με τον κύριο Γλίτσκα, τον υπεύθυνο. Ναι, και ο κύριος Μάσας ήταν στην εκπομπή μας πριν από εσάς, ακριβώς για αυτό που γίνεται εκεί, μαζί με την προϊσταμένη του. Και υπάρχει και βοήθεια από το Δήμο του Άργους. Έχω μιλήσει με τον κύριο Τσιόλα, τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας. Υπάρχει μια συνδρομή όλων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ροκανίδι υπάρχει τώρα ή φορτώνουν φορτηγά? Και όπου έκκληση για Ροκανίδι, όποιοι έχουν Ροκανίδι να απευθύνονται στην Ομαρχία. Ναι, ναι, αυτό είναι. Εμείς τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μιλήσει με δύο επαγγελματίες, στους οποίους έχουν πάει φορτηγά και της ΠΕ και των Δήμων για να φορτώσουν. Συνεχίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια, κύριε Νατσούλη. Μεγάλη προσοχή πάλι φυστό στους οδηγούς. Στον δρόμο παρακαλέσω. Χαμηλές ταχύτητες και μεγάλη προσοχή, γιατί θα έλεγα και η βροχή δυσκολεύει την όλη κατάσταση, κύριε Νατσούλη. Ναι. Από ό,τι μας είπαν, όλο αυτό το πράγμα έχει φύγει και από Λέχοβο. Έχει φτάσει σχεδόν στην Πτολεμαϊδα, κύριε Μάνο. Δηλαδή ναι, κάποιος να το σταματήσει τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Κύριε Νατσούλη, δεν ήθελα να προλαβαίνουμε να το σταματήσουμε. Όλη αυτή η έκχυση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε νομίζω ότι δεν μπορούμε να το σταματήσουμε πλέον. Υπάρχει μια συνεννόηση και με την ΠΕ Κοζάνης και με την ΠΕ Φλόρινας, και αρμόδιες υπηρεσίες θα λαμβάνουν και εκεί τα δεδειγμένα μέτρα. Χρειάζεται, κύριε Νατσούλη, λίγο υπομονή και προσευχή. Εσείς τώρα σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Τώρα οδεύω από το Δυσπηλιό προς την περιοχή της Βασιλιάδος. Να ρωτήσω το εξής: τους οδηγούς που βλέπετε στο δρόμο, πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες, έχουν ενημερωθεί? Χαμηλές ταχύτητες. Έχουν μάθει όλοι πια, νομίζω, εντάξει. Νομίζω ότι το ξέρουν, το μεγαλύτερο θα έλεγα ποσοστό το ξέρει, κύριε Νατσούλη, και αυτοί έχουν προσοχή. Ναι, μας πήραν πάρα πολύ που έτυχε να ακούνε. Και και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου που υπάρχει αυτή, όπου υπάρχει πιο μεγάλη ποσότητα. Αλλά το κύριος πρόβλημα είναι από τη Διασταύρωση Λιθιάς και προς τον άξονα που προς τα πάνω, προς Λέχοβο και στη Βασιλεία. Είναι πολύ καλό, γιατί μας πήραν πάρα πολλοί φίλοι που άκουγαν εκείνη την ώρα το σταθμό και άκουγαν και αυτοί κινούνται πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Είναι πάρα πολύ καλό λοιπόν που, εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουν συμμορφωθεί αυτή τη στιγμή και πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, κύριε Μάνο, τα λέμε και αργότερα με οτιδήποτε νεότερο. Το Ροκανίδι αυτό πότε φτάνει? Το Ροκανίδι πότε φτάνει περίπου που φορτώνεται τώρα με τα φορτηγά? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φορτώνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήδη υπάρχει Ροκανίδι, έχουμε προμηθευτεί Ροκανίδι και από την εταιρεία που είναι ανάδοχος στο τούνελ της Λυσούρας, μας έχει χορηγήσει, γιατί είχαν και αυτοί εκεί και Ροκανίδι, και ήδη στη συνεργεία της ΠΕ κάνουν την διανέμουν αυτό το Ροκανίδι, και τώρα πιστεύω σε 15 μήπως λεπτά θα έρθουν προς την περιοχή της Βασιλιάδος και τα δύο φορτηγά, ένα του Δήμου Άργους Οριστικού και ένα της ΠΕ. Και περιμένουμε, έχουμε και δύο φορτηγάκια από το Δήμο Καστοριάς που επιχειρούν προς το 4 εκεί στην Ανηφόρα. Έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο γίνεται συντομότερα να καταστήσουμε το δρόμο ασφαλή. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάνο. Τα λέμε και. Και ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τον κόσμο, κύριε. Σήμερα είναι μια μέρα που άλλα είχαμε προγραμματίσει και σχεδόν τίποτα από αυτά που είχαμε προγραμματίσει δεν μπορούμε, γιατί είμαστε κυρίως αυτό το θέμα. Προέχει αυτό, κύριε Νατσούλη. Προέχει αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα.